αμυντική συνεργασία βαφτίζετε κι εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη, τη συμφωνία που φέρνετε σήμερα στη Βουλή για τις αμερικανονατοικές βάσεις τις στρατιωτικές στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα, φέρνετε μια επιθετικότατη συμφωνία αν αναλογιστούμε το διαχρονικό ρόλο των αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Υπεριαλιστικοί πόλεμοι, στρατιωτικές επεμβάσεις και πραξικοπήματα, βομβαρδισμοί και αιματοκυλίσματα λαών αποτελούν την πραγματική αποστολή αυτών των βάσεων του θανάτου, όπως τις ονομάζει ο λαός. Ιράκ και Αφγανιστάν, Συρία και Λιβύη, Κύπρος και Ιουγκοσλαβία και τα τελευταία χρόνια Ουκρανία το μαρτυρούν με τον πιο δραματικό τρόπο. Και αυτή λοιπόν η ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα συμφωνία που φέρνετε έρχεται να πιστοποιήσει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους επιθετικούς αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα μας σε ένα πολεμικό προγεφύρωμα των Αμερικανών στη σύγκρουσή τους, στη μεγάλη τους σύγκρουση με τους ανταγωνιστές τους, όπως τη Ρωσία και την Κίνα. Μόνο που έτσι όμως η χώρα μας, εκτός από ορμητήριο, γίνεται και στόχος αντιπίνων με ανυπολόγιστους κινδύνους για το λαό μας. Θυμίζουμε εδώ τα πρόσφατα δημοσιεύματα για εικονικά πλήγματα σε βάρος της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο άσκησης της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας. Δεν ξεχνάμε όμως, και πώς μπορούμε άλλωστε, δεν ξεχνάμε και τη δήλωση του Υπουργού, του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Παναγιωτόπουλου, ότι θα ματώσουμε, λέει, ξανά μαζί με τη ΣΥΠΑ αν χρειαστεί, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Και κάπου εδώ έρχεστε όλα τα αστικά κόμματα και επικαλείστε με ένα στόμα και μια φωνή τα εθνικά συμφέροντα. Πάντα όμως και παντού η κάθε αστική τάξη και φυσικά και η εγχώρια, η ελληνική αστική τάξη, προβάλλει τα δικά της συμφέροντα ως συμφέροντα δήθεν της χώρας και του λαού. Και αυτό το επιδιώκει σταθερά και μεθοδικά με τους πολιτικούς της εκπροσώπους, με όλους τους πολιτικούς της εκπροσώπους, προκειμένου αυτό να εγγράφεται στη λαϊκή συνείδηση. Αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα με τη συμφωνία αυτή. Να το πούμε όμως καθαρά, να το ακούσει ο κόσμος. Η ολοκληρωτική υπαγωγή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό ούτε μία σχέση έχει με την άμυνα της χώρας μας, ειδικά απέναντι στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Και αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο. Αντίθετα, αυτή η συμφωνία αποτελεί το σημερινό ανανεωμένο εισιτήριο της ελληνικής αστικής τάξης, των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να πάρουν μέρος στη μοιρασιά της πλούσιας λίας της ευρύτερης περιοχής σε μια περίοδο έντονων υπεριαλιστικών ανακατατάξεων. Μια λία για την οποία, ας μην το ξεχνάμε, μένεται τον τελευταίο καιρό και ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος που φούντωσε με τη ρωσική εισβολή. Ανάμεσα τώρα στ' άλλα, στο δεύτερο άρθρο της σημερινής συμφωνίας κατονομάζεται ως στρατιωτική βάση αμερικανονατοϊκή και το στρατόπεδο Γιαννούλη, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης. Ταυτόχρονα επιταχύνεται την κατασκευή του νέου περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συνδέσετε αυτό το στρατόπεδο Γιαννούλη αλλά και το εφεδρικό στρατόπεδο Κανδυλάπτη με το λιμάνι της πόλης. Δεν σας έπιασε βέβαια ο πόνος για το λαό της πόλης που τον ταλαιπωρείτε με ένα σωρό απαρχαιωμένες υποδομές. Ο καημός σας είναι η γρήγορη μεταφορά των αμερικανικών στρατευμάτων στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Ταυτόχρονα, και ενώ ουσιαστικά
Δεν υπάρχει τρένο στον Εύρο και σε όλη τη Θράκη. Δική σας προτεραιότητα και όλων σας είναι να συνδέσετε γρήγορα το λιμάνι και το αεροδρόμιο με τρένο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού εκατέρωθεν. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι στην πραγματικότητα ολόκληρη η πόλη της Αλεξανδρούπολης και η ευρύτερη περιοχή θα λειτουργεί ως αμερικάνικη βάση για τα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια. Βλέπετε, εδώ και καιρό ήδη, με τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα δεν ψηφίζει τη συμφωνία γιατί βρίσκει, λέει, λίγα, πολύ λίγα τα ανταλλάγματα, καλά κοντζάμι γυμναστήριο θα μας κάνουν οι Αμερικάνοι, είπε ο Υπουργός Άμυνας στην Αλεξανδρούπολη. Με τις προσπάθειες λοιπόν και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κυβερνήσεων, τόσο το λιμάνι, ναι, αυτό το λιμάνι, αυτό το ίδιο λιμάνι στο οποίο φτάσατε να απαγορέψετε ακόμα και το ψάρεμα για τους κατοίκους, όσο και το αεροδρόμιο της πόλης, λειτουργούν ως ένας κανονικός στρατιωτικός κόμβος μεταφοράς χιλιάδων νατοϊκών στρατευμάτων, πολεμικού υλικού όπως τάγκς και ελικόπτερα, με τα αμερικάνικα πολεμικά ντρόουν να απογειώνονται και να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο, καθιστώντας έτσι την Αλεξανδρούπολη μια de facto αεροναυτική αμερικανική πολεμική βάση. Μια σούδα του Βορρά, όπως λέτε. Την ίδια στιγμή και παράλληλα η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται και σε έναν ενεργειακό κόμβο με τους αγωγούς TAP και IGB και βέβαια με την πλατφόρμα του αμερικανικού LNG, το οποίο θα μεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές βγάζοντας τρελά κέρδη. Στατιστική λεπτομέρεια. Η Θράκη πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια του λαού της και με όλους αυτούς τους αγωγούς σε πλήρη λειτουργία. Μετά από όλα αυτά, θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, μετά από όλα αυτά έρχεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα παπαγαλάκια του αμερικανονατοϊκού τόξου και λέτε το εξής αμίμητο. Η Θράκη θωρακίζεται από την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπετε, λέτε στο λαό εκεί της περιοχής, που δεν τα χάφτει εύκολα κάτι τέτοια. Δεν βλέπετε που η τουρκική κυβέρνηση ενοχλείται και εκφράζει τη δυσφορία της για τη δημιουργία της αμερικάνικης βάσης στην Αλεξανδρούπολη? Το είπε και πριν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και εμείς σας λέμε, δεν ακούτε εσείς όλους εκείνους τους Αμερικανούς αξιωματούχους που διαβεβαιώνουν συνέχεια την τουρκική κυβέρνηση ότι η βάση της Αλεξανδρούπολης δεν αφορά την Τουρκία? Δεν το ακούτε? Τι λέτε, αυτές οι διαβεβαιώσεις των Αμερικάνων την καταστέλουν ή μήπως την ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα? Η αναβάθμιση το τελευταίο διάστημα των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων με την αμφισβήτηση ακόμα και της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών διαψεύδει κάθε μέρα αυτούς σας τους ισχυρισμούς. Έχουμε όμως και ένα ιστορικό παράδειγμα. Αλήθεια, πείτε μας, πόσο και πού εμπόδισε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 η λειτουργία της μεγάλης αγγλονατοϊκής βάσης που υπήρχε και υπάρχει στο μαρτυρικό νησί? Πόσο? Πώς μπορεί να τα ξεχάσει ο λαός όλα αυτά? Να είστε βέβαιοι, η σημερινή συμφωνία είναι καταδικασμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αποσύρτε την τώρα. Σας το βροντοφωνάζουν τούτη ακριβώς την ώρα και εδώ έξω από τη Βουλή χιλιάδες διαδηλωτές και σε όλη τη χώρα. Τα φιλιρινικά, τα αντιμπεριαλιστικά αισθήματα του λαού της Θράκης και όλης της Ελλάδας θα δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στις βάσεις του θανάτου, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς ανταγωνισμούς και τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Ευχαριστώ.